φοιτητής, είμαι 22 ετών, φοιτητής στο Τμήμα Μηχανικών, Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Σάμο. Και εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και μια δεκαετία περίπου, ξεκίνησε σε πολύ μικρή ηλικία, από 12-14 ετών ήταν η πρώτη μου ενασχόληση με ελεύθερο λογισμικό. Ασχολούμαι λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια, αυτή τη δεκαετία, με διάφορες κοινότητες, με διάφορα έργα. Ήμουν στο Fedora Project για 8 χρόνια, πλέον σταμάτησα. Και θα σας πω μετά και τους λόγους που με όθησαν στο να σταματήσω. Όχι, δεν ήταν κακοί λόγοι, αλλά ήταν καθαρά προσωπικοί. Ήταν λόγοι που σε κάνουν να θες να ασχοληθείς με κάτι καινούριο και να ξεφύγεις από τη μονοτονία. Και επειδή ασχολούμαι πολλά έργα, ασχολούμαι επίσης με το Mozilla εδώ και 4 χρόνια. Επειδή λοιπόν ασχολούμαι αυτά τα έργα, ταξιδεύω αρκετά συχνά, πηγαίνω σε συνέδρια, επισκέπτομαι hackerspaces. Ξέρουμε όλοι τι είναι ένα hackerspace? Ξέρουμε όλοι τι είναι ένα hacker? Τι είναι ένα hacker? Ποιο θέλει να πει? Ας φωνάξει λίγο. Λοιπόν, hacker δεν είναι αυτό που μας λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης λένε ότι ένας hacker είναι συνήθως αυτός που παραβιάζει ένα σύστημα. Κατά τη γνώμη μου, αυτός λέγεται cracker. Ένας hacker, έτσι όπως ξεκίνησε ο όρος, ήταν η έννοια του προγραμματιστή, ο οποίος προσπαθεί να δώσει νέες λύσεις σε προβλήματα. Και σε αυτές τις λύσεις εισάγουν οι hackers έναν καινοτόμο τρόπο σκέψης. Έτσι. Οπότε λοιπόν τα hackerspace είναι χώροι, φυσικοί χώροι, οι οποίοι προσελκύουν hackers. Στην Αθήνα υπάρχει το hackerspace.gr, είναι ένα χώρο από αυτού. Και μπορείτε να το επισκεφτείτε. Τα παιδιά κάνουν πάρα πολύ σημαντικά έργα. Έχουν φτιάξει, αν δεν κάνω λάθος, το Satnox, το οποίο είναι ένα δίκτυο με κόμβους που λαμβάνουν δεδομένα από δορυφόρους. Έχουν κατασκευάσει συνεργαστήρια με το Πανεπιστήμιο Πειραιά τον UPSAT, ο οποίος είναι ένα CubeSat και εκτοξεύτηκε πριν από κάποιους μήνες στο διάστημα. Περισσότερα. Καλό είναι να απευθύνεται στο hackerspace, δεν γνωρίζω. Κλείνει λοιπόν αυτή η παρένθεση που άνοιξα. Να πούμε κάποια πράγματα για το Mozilla. Ο Mozilla είναι ένας μικροσκοπικός οργανισμός, ο οποίος έχει ένα στόχο. Ο στόχος, το όραμα του Mozilla, είναι να εξασφαλίσει ότι το διαδίκτυο θα παραμείνει ελεύθερα προσβάσιμο από όλους. Διότι πιστεύουμε ότι το διαδίκτυο είναι ένας δημόσιος πόρος, όπως είναι το νερό, όπως είναι η στέγη. Πρέπει λοιπόν κάθε πολίτης να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ποιες είναι λοιπόν οι αξίες μας, τι προωθούμε? Open and accessible internet. Όπως έλεγα, κάθε πολίτης, από όπου και να προέρχεται, σε οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη, πρέπει να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι ένας τρόπος, ένα μέσο πρόσβασης στη γνώση και είναι επίσης ένα μέσο ελεύθερης έκφρασης της σκέψης του ατόμου. Οπότε πρέπει να εξασφαλίσουμε την ανοιχτότητα του διαδικτύου. Security and privacy. Ό,τι παράγουμε, ό,τι ανοιχτό προϊόν παράγει ο Mozilla, ο οργανισμός Mozilla, δημοσιεύεται κάτω από μια ανοιχτή άδεια. Είτε αυτή η άδεια μπορεί να είναι μια άδεια περιεχομένου, για παράδειγμα, αν ποστάρουμε κάτι σε ένα, άμα κάνουμε ένα blog post, μια ανακοίνωση, το περιεχόμενο θα είναι κάτω από μια άδεια Creative Commons. Αντίστοιχα, αν κατασκευάσουμε ένα νέο λογισμικό, αν πουσάρουμε κάποιο κώδικα, κάποια αλλαγή, πάλι χρησιμοποιούμε ανοιχτές άδειες, π.χ. GPL, Mozilla Public License κ.ο.κ. Freedom and openness, έτσι, εξασφαλίζουμε την ανοιχτότητα στο διαδίκτυο. Σε connection με το προηγούμενο μου point, ό,τι κατασκευάζουμε κάνει respect την ελευθερία του χρήστη και όχι μόνο την ελευθερία, αλλά και το privacy. Στο Mozilla κάνουμε embrace το privacy by design, το privacy by default. Επομένως, ό,τι κατασκευάζουμε, κοιτάμε να μην κάνουμε track τους χρήστες μας και να τους δίνουμε απολύτως την ελευθερία της χρήσης. Και ό,τι κάνουμε στο Mozilla, το κάνουμε γιατί θέλουμε να είμαστε καινοτόμοι, γιατί θέλουμε όλοι να επωφεληθούν από τα ανοιχτά προϊόντα μας. Τι κάνουμε λοιπόν στο Mozilla? Όλοι μας γνωρίζουν για το Firefox, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ γνωστός φιλομετρητής. Ξεκίνησε το 2004, προήλθε από τον Netscape Navigator. Και το πρώτο όνομα που είχε ο Firefox ήταν Phoenix. Phoenix, όπως ξέρετε, είναι το μυθικό πτηνό, το οποίο μπορεί να αναγεννηθεί από τις τάχτες του. Επομένως, το όνομα που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτό, ούτως ώστε να δείξει ότι ο Firefox, ο Phoenix τότε, αναγεννήθηκε από τις τάχτες του Netscape Navigator. Στη συνέχεια, ωστόσο, υπήρχε ένα κόλλημα, υπήρχε ένα πρόβλημα ονοματοδοσίας, γιατί στη ΣΥΠΑ υπάρχει εταιρεία Phoenix που κατασκευάζει BIOS για υλικά συστήματα. Επομένως, αλλάξαν όνομα και το είπανε Firebird. Ωστόσο, υπήρξε πάλι ένα πρόβλημα ονοματοδοσίας. Υπάρχει η Firebird, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Οπότε καταλήξαν να χρησιμοποιούν το όνομα Firefox, το οποίο έτσι έχει κάνει γνωστό και τον φιλομετρητή μέχρι σήμερα. Και ο Firefox είναι ο τρίτος σε προτίμηση φιλομετρητής παγκοσμίως. Εκτός από το Firefox, έχουμε και άλλα
προϊόντα, ανοιχτά προϊόντα, έχουμε άλλες πρωτοβουλίες και αν μπείτε στο mozilla.org μπορείτε να δείτε μερικά από τα πράγματα στα οποία δουλεύουμε τελευταία. Πάρα πολύ παίζει Web VR, δηλαδή εικονική πραγματικότητα στον ιστό, και πάρα πολύ παίζει και η Rust, η οποία είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τον ιστό. Στο Mozilla έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη community base, ένα πολύ μεγάλο σύνολο από συντελεστές, από άτομα κοινοτήτων. Έχουμε 10.000 εθελοντές από όλο τον κόσμο που συνεισφέρουν στο έργο Mozilla με διάφορους τρόπους και υπάρχουν και κάποιες χιλιάδες Mozilla employees οι οποίοι πληρώνονται και δουλεύουν full time στα initiatives και στα ανοιχτά προϊόντα του Mozilla. Ό,τι κάνουμε στο Mozilla, πάντα, όπως έλεγα και πριν, privacy, θέλουμε να κάνουμε respect το privacy των χρηστών, πάντα βάζουμε μπροστά τους χρήστες, έτσι. Επίσης, πολύ σημαντικό, ο Mozilla είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που σημαίνει ότι ό,τι έσοδα έχει, τα επενδύει σε campaigns, τα χρησιμοποιεί για να πληρώνει τους υπαλλήλους οι οποίοι δουλεύουν full time επάνω σε διάφορα εργαλεία και γενικότερα δεν αποσκοπεί στο κέρδος. Μπορείτε να μπείτε κάθε χρόνο να δημοσιεύει σχετική αναφορά ο Mozilla που αναγράφει πώς ξοδεύει τα χρήματα τα οποία έχει λάβει. Τα χρήματα αυτά, by the way, προέρχονται από συνεργασίες με μηχανές αναζήτησης. Μπορείτε π.χ. να έχετε δει πάνω ότι η προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτηση μπορεί να είναι ο Yahoo ή η Google. Οπότε κάποια χρήματα έρχονται από partnerships με μηχανές αναζήτησης. Κάποια άλλα χρήματα προέρχονται από individual donations ή από donations από μεγάλους οργανισμούς. Προχωράμε. Τι είναι ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα, στα πολύ γρήγορα. Εντάξει, πιστεύω περισσότεροι γνωρίζετε τι είναι πάνω κάτω. Είναι το λογισμικό του οποίου ο πηγαίος κώδικας γίνεται ελεύθερα διαθέσιμος από τους προγραμματιστές. Ξέρουμε όλοι τι είναι ο πηγαίος κώδικας. Θέλει κάποιος να πει, αφού ξέρετε. Αν θέλω να φτιάξω ένα κέικ, θέλω κάποια υλικά. Ωραία. Θέλω αυγά, θέλω αλεύρι, θέλω ζάχαρη και ούτω καθεξής. Με αυτά τα υλικά τα παίρνω, τα συνθέτω και παράγω ένα αρχείο το οποίο είναι το εκτελέσιμο αρχείο. Εγώ όμως πρέπει να ξέρω ποια υλικά χρειάζομαι για να φτιάξω αυτό το εκτελέσιμο. Στις μέρες μας, το κλειστό λογισμικό μας δίνει μόνο το κέικ, αλλά δεν μας δείχνει τον τρόπο για να φτιάξουμε το κέικ, δεν μας δίνει τα υλικά. Αντίστοιχα λοιπόν, αυτό που γίνεται στο ελεύθερο λογισμικό, μαζί με το πρόγραμμα, δίνουμε και τον πηγαίο κώδικα για να μπορούμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές, να δούμε πώς δουλεύει το πρόγραμμα, από τι αποτελείται και να το αναδιανύμουμε για οποιοδήποτε σκοπό. Έτσι. Δηλαδή, μαζί με τον κώδικα, οι προγραμματιστές δίνουν και κάποιες άλλες ελευθερίες, όπως είναι η ανεμπόδιστη χρήση τόσο για εμπορικό όσο και για προσωπικό σκοπό. Και αυτό που γίνεται, επειδή το λογισμικό είναι ελεύθερο και ο καθένας έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, σχηματίζονται κοινότητες ανθρώπων οι οποίες δουλεύουν πάνω στα λογισμικά αυτά. Μία από αυτές τις κοινότητες είναι η ευρύτερη κοινότητα του Mozilla. Μία άλλη κοινότητα μπορεί να είναι η κοινότητα Ubuntu, η κοινότητα του Fedora και ούτω καθεξής. Πάμε λοιπόν στα tips που ήθελα να σας δώσω. Πώς σχηματίζουμε κοινότητες ανοιχτού λογισμικού. Κοινότητες γενικότερα, αλλά εγώ θα εστιάσω πιο πολύ στο ανοιχτό λογισμικό γιατί με αυτό ασχολούμαι. Για να σχηματίσετε μια κοινότητα, πρέπει να έχετε ένα όραμα, ένα vision. Αν θέλετε, μπορείτε να έχετε και ένα στόχο. Ο στόχος συνήθως απαντάει στο τι κάνουμε και το όραμα απαντάει στο γιατί το κάνουμε αυτό. Ωραία. Ο στόχος είναι συνήθως βραχυπρόθεσμος, το όραμα είναι μακρυπρόθεσμο. Τι θέλουμε να πετύχουμε εμείς σε μια μακρινή χρονική στιγμή από τώρα. Οπότε, πρέπει να έχετε ένα όραμα. Τι θέλετε, τι αλλαγή θέλετε να πετύχετε στην κοινωνία. Εμείς στο ελεύθερο λογισμικό θέλουμε να πετυχαίνουμε αλλαγές. Θέλουμε την κοινωνία να μπορεί να επωφεληθεί από τα ανοιχτά προϊόντα μας, από αυτά που έχουμε κατασκευάσει. Έτσι λοιπόν, όταν ξεκινάτε με μια κοινότητα ελεύθερου λογισμικού, έχετε το όραμά σας. Πρέπει να το καταγράψετε. Μπορεί να είναι κάποιες παράγραφοι, μπορεί να είναι μία παράγραφος. Πρέπει να το βρείτε. Ωραία. Και αφού έχετε το όραμά σας, πρέπει να επικοινωνήσετε το όραμα που έχετε θέσει, που έχετε θεσπίσει. Ωραία. Πώς το κάνετε αυτό? Εάν έχετε ένα κοινοτικό website, πρέπει να αναγράφετε ρητά ποιο είναι το όραμά σας. Τι πραγματεύεστε, τι θέλετε να κάνετε, με τι ασχολείται το project σας. Πώς βλέπετε τον κόσμο σε ένα χρόνο από τώρα, σε δύο χρόνια, σε δέκα χρόνια από τώρα, τι αλλαγή θέλετε να πετύχετε. Αν δεν έχουμε όραμα, δεν πάμε πουθενά. Αυτό που κάνει το ελεύθερο λογισμικό ξεχωριστό είναι το πάθος των ανθρώπων οι οποίοι κρύβονται πίσω από αυτό. Έτσι. Οπότε επικοινωνούμε το όραμά μας τόσο με τον εξωτερικό κόσμο, αλλά όσο και με το δικό μας κόσμο που βρίσκεται εντός της κοινότητας. Πρέπει όλοι να διακατέχονται από το ίδιο όραμα. We all have to be on the same page. Πρέπει να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα. Αν κάποιοι από τους συντελεστές του έργου σας νομίζουν ότι κάνουν κάτι άλλο ή άλλοι νομίζουν κάτι διαφορετικό, δεν υπάρχει συνοχή. Έχουμε χάσει την μπάλα. Οπότε,
όχι μόνο πρέπει να καταγράψετε κάπου το όραμά σας, αλλά πρέπει να εξασφαλίσετε ότι και το όραμα αυτό είναι πάρα πολύ καλά κατανοητό, έχει γίνει πολύ καλά κατανοητό από τους συντελεστές του έργου σας και από τον κόσμο που βρίσκεται έξω από αυτά, από τους ενδιαφερόμενους. Τιπ νούμερο 3, πρέπει να εξασφαλίσετε την παρουσία σας. You have to establish your presence. Έτσι, πώς το κάνουμε αυτό? Αν είμαι μια κοινότητα, μια τοπική κοινότητα, ένα hackerspace, πρέπει να κάνω εκδηλώσεις. Αν είμαι μια online κοινότητα, πρέπει να κάνω κάποια online activities. Εσείς θα το καθορίσετε αυτό. Κανείς δεν μπορεί να σας πει τι ακριβώς θα κάνετε, αλλά you have to do stuff. Πρέπει να καθίσετε κάτω και να κάνετε πράγματα. Αν δεν κάνετε πράγματα, δεν πρόκειται ο κόσμος να μάθει το project σας. Δεν θα ξέρει καν ότι υπάρχετε εσείς. Έτσι. Οπότε πρέπει να βρείτε τρόπους για να πείτε ότι εγώ είμαι εδώ, έχω αυτό το project, ασχολούμαι με αυτό. Ακολουθήστε με. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό μου. Μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτό. Εντάξει. Οπότε, πάντα, αφού έχουμε το όραμα και αφού έχουμε επικοινωνήσει κατάλληλα το όραμά μας, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να εξασφαλίσουμε την παρουσία μας σε έναν χώρο. Μπορεί να είναι ένας πολύ περιορισμένος χώρος, μπορεί να είναι ένας πιο ευρύτερος χώρος. Εσείς το ορίζετε αυτό. Και πάλι. Τιπ νούμερο 4, να έχετε διαδικασίες. Ό,τι κάνετε μέσα στο project σας, για παράδειγμα, μπορεί να γράφετε κώδικα. Ωραία. Πρέπει να έχετε κάποια guidelines. Τι indentation χρησιμοποιεί το project σας. Έτσι, δεν γίνεται ο ένας να γράφει κώδικα με αυτόν τον τρόπο και ο άλλος να γράφει κώδικα με ένα διαφορετικό τρόπο. Πρέπει να υπάρχουν προδιαγραφές. Θέλει κάποιος να κάνει file ένα bug. Ωραία. Πρέπει να υπάρχει ένα πρότυπο στο GitHub, για παράδειγμα, ή σε όποιο άλλο έτσι, σύστημα μπορεί να χρησιμοποιείτε, όποια άλλη πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιείτε, για να υπάρχει συνοχή στην καταγραφή των bugs. Και όχι μόνο αυτό. Για παράδειγμα, στο Mozilla. Εγώ μπορώ να ζητήσω κάποια αυτοκόλλητα να μου στείλει το ίδρυμα Mozilla για να τα δώσω σας στον κόσμο. Και άμα δείτε έξω που έχουμε και το booth της κοινότητας, το stand της κοινότητας, έχουμε κάποια αυτοκόλλητα, έχουμε κάποιο υλικό. Εγώ για να τα ζητήσω αυτά, δεν μπορώ κάθε φορά να ρωτάω διαφορετικά άτομα, α, στείλτε μου αυτοκόλλητα. Υπάρχει ένα knowledge base, το Mozilla έχει ένα wiki, αντίστοιχα και το Fedora Project έχει wiki, και σου λέει, OK, θες να ζητήσεις αυτοκόλλητα. Θα μπεις εδώ πέρα, θα μπεις στο Bugzilla, bugzilla.mozilla.org, θα κάνεις login. Θα πας σε αυτό το component του Bugzilla. Θα ανοίξεις ένα νέο ticket, θα βάλεις τα στοιχεία σου, θα κάνεις CC το μέντορά σου. Έχουμε μέντορες για τα πάντα στα μεγάλα project και θα μιλήσουμε για τους μέντορες σε λίγο. Και θα πατήσεις το κουμπί submit και θα περιμένεις 4 εβδομάδες να σου στείλουμε. Έχουμε procedures. Εγώ δεν γίνεται κάθε φορά να ρωτάω από εδώ και από εκεί πώς το κάνουμε αυτό, πώς το κάνουμε το παράλληλο. Τώρα έχω χρόνο από τους συντελεστές. Οι συντελεστές αυτοί θα μπορούσαν να είχαν ασχοληθεί με κάτι άλλο. Οπότε αν εγώ έχω SOPs, Standard Operating Procedures, γλιτώνω πάρα πολύ σημαντικό χρόνο. Και επίσης εξασφαλίζεται συνοχή. Γιατί άλλα μπορεί να μου πει κάποιος και άλλα θα μου πει ο άλλος. Έτσι. Οπότε πάντα σε ένα κεντρικό σημείο στο project σας να έχετε διαδικασίες για τα πάντα. Tip νούμερο 5, να προσελκύετε τους contributors. Ωραία. Δεν φτάνει να έχω ένα καλό vision, δεν φτάνει να το έχω κάνει καλά communicate, δεν φτάνει να έχω κάνει established το presence μου. Δεν φτάνει να έχω procedures, πρέπει να βρω τρόπους ούτως ώστε να γίνω ελκυστικός σε νέους συντελεστές. Έτσι. Κανείς, αν εγώ δεν δείχνω μια φιλικότητα προς τα έξω, κανείς δεν πρόκειται να ασχοληθεί με το project μου. Εάν εγώ χλεβάζω τους νεοφερμένους και τους λέω «Α, εσείς είστε καινούργοι, δεν γράφετε καλό κώδικα» ή «Α, εσείς δεν μπορείτε να συνεισφέρετε το σωστά», κανείς δεν θα έρθει το project μου. Έτσι. Και σε αυτό νομίζω έχω και ένα ακόμα slide. Be welcoming. Ωραία. Έχετε ένα community site. Γράψτε κάποιους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ασχοληθεί κάποιος με το project σας. Και στο ελεύθερο λογισμικό, ό,τι skills και να έχει ο άλλος, είναι ευπρόσδεκτος. Έτσι, δεν χρειαζόμαστε μόνο προγραμματιστές. Προγραμματιστές υπάρχουν ένα σωρό. Θεωρώ ότι είναι το τελευταίο πράγμα που λείπει στα έργα ανοιχτού λογισμικού. Οι προγραμματιστές. Έχουμε πάρα πολλούς μηχανικούς, πάρα πολλούς προγραμματιστές. Δεν τους χρειαζόμαστε. Τους χρειαζόμαστε, αλλά δεν χρειάζεται να δημιουργείται τόσο μεγάλος ντόρος στο να προσελκύω μόνο προγραμματιστές. Okay. Χρειαζόμαστε localizers. Θέλουμε μεταφραστές, διερμηνείς. Έχουμε ένα λογισμικό και θέλουμε να το μεταφράσουμε σε άλλες γλώσσες. Δεν μιλάνε όλοι την αγγλική, έτσι. Οπότε, αν έχουμε άτομα τα οποία είναι bilingual, τα οποία μιλάνε δύο ή περισσότερες γλώσσες, τους χρειαζόμαστε. Εάν έχουμε designers, τους χρειαζόμαστε. Το ελεύθερο λογισμικό πασχίζει από καλό design. Δεν υπάρχει καλό design στο ελεύθερο λογισμικό. Είμαστε πίσω. Αν εξαιρέσουμε κάποια μεγάλα έργα, τα οποία στηρίζονται από μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς που έχουν χρήματα να διαθέσουν σε design, δεν έχουμε καλό design στο open source. Και γι' αυτό το λόγο είναι ένας από τους λόγους που δεν γίνεται adopted, δεν υιοθετείται σε μεγάλη κλίμακα το ελεύθερο λογισμικό. Γιατί δεν είναι φιλικό προς τη χρήση. Δεν είναι τόσο καλό το user experience. Θέλουμε βελτίωση. Οπότε, in any case, χρειαζόμαστε διάφορες κατηγορίες ανθρώπων. No matter what their skills are, they can have a place in our community. Έτσι. Προχωράμε. Mentor new contributors.
Ο μέντορας, ελληνική λέξη, το ξέρουμε αν δεν κάνω λάθος από την Οδύσσεια, η Αθηνά ήταν μέντορας του Οδυσσέα, εμφανιζόταν με τη μορφή του μέντορα στον Οδυσσέα. Οπότε, για κάθε νεοφερμένο χρήστη, καλό είναι να υπάρχει ένας πιο έμπειρος χρήστης, ένας πιο έμπειρος συντελεστής, ο οποίος θα τον βοηθήσει να ξεκινήσει να κάνει contribute. Ωραία. Στο έργο Mozilla, έχουμε το πρόγραμμα Mozilla Reps. Τι είναι αυτή? Είμαστε μια ομάδα, είμαστε 200-300 άτομα από όλο τον κόσμο, οι οποίοι εκπροσωπούμε το Mozilla σε συνέδρια, πηγαίνουμε να κάνουμε ομιλίες. Τι έχουμε εμείς? Έχουμε μέντορες. Όταν ξεκινάνε κάποιοι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, δεν είμαστε αρκετά έμπειροι, χρειαζόμαστε το χρόνο μας. Οι μέντορες λοιπόν εξασφαλίζουν ότι αν εγώ έχω κάποια απορία ή σε κάποιο σημείο έχω κολλήσει, θα με βοηθήσει να προσπεράσω το εκάστοτε εμπόδιο. Ωραία. Οπότε πάντα να έχετε μέντορες και να βοηθάτε τους καινούριους χρήστες να συνεισφέρουν στο project σας. Τύπη νούμερο 8. Εντάξει, έχουμε conflicts. Πολλές φορές, ειδικά στα μεγάλα project, τώρα δεν μιλάω για ομάδες 5-10 ατόμων, στα πολύ μεγάλα. Καλά, ακόμα και στις ομάδες με 5-10 άτομα υπάρχουν διαμάχες, αλλά ακόμα πιο σημαντικά, στα πολύ μεγάλα κοινωτικά έργα, επειδή είναι, η φύση τους είναι ιδιαίτερη, συμμετέχουν σε αυτά άτομα από όλο τον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει διαφορετική κουλτούρα, σημαίνει διαφορετική νοοτροπία, σημαίνει διαφορετικά ερεθίσματα, σημαίνει ότι αν εγώ πω κάτι στα αγγλικά, επειδή δεν είμαι native speaker, μπορεί να γίνει αντιληπτό με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, άλλο να εννοώ εγώ και άλλο να γίνει αντιληπτό από κάποιον άλλον άνθρωπο. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι έχουμε διαμάχες, flame wars σε mailing lists, IRC rants, git blames, διάφορα πράγματα. Τι κάνουμε εδώ? Επειδή θέλουμε να εξασφαλίσουμε την υγεία στο έργο μας, αυτά τα conflicts προσπαθούμε να τα κάνουμε tackle όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εντάξει. Και εδώ τι γίνεται? Συνήθως οι πιο experienced contributors παίρνουν τον ρόλο του facilitator. Μπορεί να υπάρχει μια αρνητικότητα μέσα στο έργο σας, αλλά ο facilitator θα προσπαθήσει αυτή τη διαμάχη να τη μετατρέψει από αρνητική σε κάτι πιο constructive. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει ένα αρνητικό feedback για ένα συγκεκριμένο feature, π.χ. στο Firefox, να πει αυτό, παιδιά, είναι χάλια, δεν παίζει καθόλου. Ναι, οκ, αλλά δεν μας λες. Δεν μας δίνεις περισσότερες πληροφορίες, δεν μας εξηγείς γιατί δεν παίζει καλά, δεν μας δίνεις constructive feedback πώς μπορούμε να το διορθώσουμε. Αντί λοιπόν να επικεντρωνόμαστε σε άσκοπες διαμάχες, κοιτάμε αυτά τα conflicts να τα μετατρέψουμε σε κάτι θετικό, ούτως ώστε να υπάρξει ουσιώδες feedback, ουσιώδης ανατροφοδότηση. Και το tip νούμερο 9, σε σύνδεση με το προηγούμενο μου tip, μη φοβάστε να διώξετε, να απομακρύνετε από το project σας άτομα τα οποία δείχνουν μια τοξικότητα, βγάζουν μια τοξικότητα προς τα έξω. Υπάρχουν σε όλες τις καλές οικογένειες τέτοια άτομα. Είναι αναπόφευκτο άλλωστε. Στο Fedora Project, θυμάμαι, είχαμε ένα άτομο ο οποίος συνέχεια ήταν αρνητικός με τους υπόλοιπους contributors. Όχι εσύ, είσαι καλό παιδί. Και εσύ καλό παιδί είσαι. Είχαμε άτομα τα οποία ήταν τοξικά. Δηλαδή, μαλώνανε, δεν φερόντουσαν καλά, δεν μιλούσαν καλά πρώτα απ' όλα. Δεν χρησιμοποιούσαν σωστή γλώσσα. Εντάξει, δεν μιλούσαν καλά σε άλλους contributors. Τους χλεβάζανε. Αυτό τι αποτέλεσμα έχει? Το αποτέλεσμα είναι πολύ απλό. Δηλαδή, ο άλλος δεν θέλει να κάνει contribute, γίνεται demotivated, θέλει να φύγει από το project μου. Αν έχω κάποιον άνθρωπο, ο οποίος ειδικά έχει και μια θέση εξουσία, θα σου το πω, και διώχνει τους νεοεισερθέντες, τελείωσε. Το project μου δεν γίνεται ελκυστικό. Χάνεται αυτό που λέγαμε πριν, big welcoming, έτσι. Τι κάνεις με αυτά τα άτομα? Τα δίνεις κάποια warnings, έτσι, τα προειδοποιείς. Κοίταξε, αυτή η συμπεριφορά δεν είναι σωστή, πρέπει να σταματήσει. Αν δεν σταματήσει, παίρνεις action, έτσι. Αυτό το άτομο το συγκεκριμένο, με δικιά μου πρωτοβουλία, και χάρηκα πολύ που έγινε αυτό, τον απομακρύναμε για μια εβδομάδα από το project. Του είπαμε, για μια εβδομάδα, κάνε ένα διάλειμμα, ξανασκέψου τι έκανες σε αυτούς τους contributors, στο IRC που τους μίλησες άσχημα. Μιλάμε για βομολογίες, έτσι. Δεν ήταν απλά ότι ήταν aggressive ο τύπος, ήταν απαράδεκτος, έτσι, συμπεριφορά ήταν απαράδεκτη. Αυτός απομακρύνεις. Προχωράμε. Κανείς δεν είναι αναντικατάστατος. Όλοι μπορούμε να αντικατασταθεί ο ρόλος μας, έτσι. Οι ρόλοι, βασικά, να το πω πιο σωστά, οι ρόλοι παραμένουν οι ίδιοι, αλλάζουν τα πρόσωπα. Έτσι, χρειαζόμαστε φρέσκο αίμα στα έργα ανοιχτού λογισμικού. Δεν γίνεται μια ζωή οι ίδιοι άνθρωποι να έχουν τις ίδιες θέσεις ευθύνης μέσα στα project, γιατί μετά από κάποια χρόνια, όταν ασχολείσαι πολύ, κάνεις burnout, βαριέσαι, θες να... You have to move on. Πρέπει να συνεχίσεις να ασχολείσαι με κάτι άλλο. Ήμουν στο Fedora 8 χρόνια. Αποφάσισα ότι μετά από 8 χρόνια πρέπει να σταματήσω, γιατί δεν υπήρχε κάτι άλλο να κάνω. Ασχολούμαι με πράγματα, με διαδικασίες ρουτίνας. Ήθελα νέα challenges.
Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα να φύγω από το Fedora και να δώσω τη θέση μου σε κάποιους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι πεινάξαν πολύ παραπάνω τη θέση γιατί είχαν την ενέργεια. Είχαν μια ενέργεια προς τα έξω, βγάζουν μια ενέργεια, θέλουν να κάνουν νέα πράγματα. Οπότε λοιπόν, κάποια στιγμή, έρχεται ο καιρός, πρέπει να παραιτηθείς και να κάνεις άλλα πράγματα. Έτσι. Και θυμάμαι, εγώ στο Fedora Project ήμουν μέντορας, αυτό που λέγαμε πριν. Έκανα μέντορ, δηλαδή νέος ήρθεντες. Εντάξει, νομίζω έχω λίγο χρόνο. Σε 5-10 λεπτά και είμαι έτοιμος. Don't worry. Fair enough. Οπότε, αυτό που έκανα, έκανα μέντορ νέους ανθρώπους στο project. Και είχα μια φίλη μου και μεντή, μέντορ είναι ο μέντορας, μεντή είναι αυτός που έχει κάποιον μέντορα. Είχα μια φίλη μου, τη Γιώνα, και είχαμε εκλογές στο Fedora. Κάθε 6 μήνες έχουμε εκλογές για μια επιτροπή, στην οποία επιτροπή τέλος πάντων είμαστε υπεύθυνοι για να κάνουμε, να βοηθάμε το έργο περίπου 500 Fedora Ambassadors από όλο τον κόσμο. Αυτή η επιτροπή απαντήριζε από 7 άτομα, τα οποία εκλέγονται από την κοινότητα για να υπηρετούν την κοινότητα. Και της έλεγα, πρέπει να κατέβεις εκλογές. Μου λέει, αχ, δεν νιώθω πολύ καλά, δεν νιώθω έτσι πολύ confident, δεν έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι θα εκλεχθώ. Λέω, σίγουρα πρέπει να κατέβεις εκλογές, γιατί θα βγεις, το λέω εγώ. Και τελικά τι έγινε, όχι μόνο βγήκε, πήρε περισσότερες ψήφους από μένα στις εκλογές. Βγήκαμε και οι δύο, αλλά πήρε περισσότερες ψήφους από μένα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένας άνθρωπος, όταν είναι νέος και έχει ενέργεια, τον προτιμάει ο κόσμος. Γιατί αυτή η ενέργεια γίνεται projected προς τα έξω. Αυτό μετράει πάρα πολύ. Άλλα δύο tips έχω και τελειώνω, αυτό και ένα ακόμα. Set goals. Δεν φτάνει να έχουμε vision, δεν φτάνει να έχουμε mission. Πώς εκπληρώνουμε το όραμά μας, πώς εκπληρώνουμε την αποστολή μας, έτσι. Πρέπει να έχουμε στόχους, βραχυπρόθεσμους στόχους. Θέλω μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς να έχω κάνει αυτά τα πράγματα. Να βάζετε στόχους στα έργα σας, να μην τα αφήνετε έτσι. Και για να το μαζέψω στα γρήγορα, να είστε καινοτόμοι. Δεν κοιτάμε απαραίτητα τι κάνουν οι άλλοι. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Εμείς θέλουμε να καινοτομήσουμε. Το ελεύθερο λογισμικό έχει να κάνει με την καινοτομία. Να είμαστε διαφορετικοί. Να εισάγουμε, να λύσουμε ένα καινούριο πρόβλημα. Να εισάγουμε ένα καινούριο χαρακτηριστικό. We have to join forces, not reinvent wheels. Δεν θέλουμε να ξανανακαλύψουμε τον τροχό. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Δεν γίνεται να έχουμε ένα upstream project και να έχουμε άλλα 9 τα οποία είναι downstream forks αυτού του project. Αυτό δεν ωφέλει την καινοτομία. Έτσι. Πρέπει όλοι να χωθούμε σε αυτό το upstream project και να πιέσουμε να γίνει μια αλλαγή, να φέρουμε μια καινούργια διαφορετικότητα στο χώρο. Αν όλοι αντιγράφουν και απλά αλλάζουν το όνομα και άλλα δύο features, αλλά είναι downstream forks, δηλαδή δεν απλά παίρνουν το κύριο λογισμικό και το αντιγράφουν και εισάγουν κάτι το οποίο δεν προσθέτει μια νέα καινοτομία, δεν ωφελείς κάπου το σύνολο, το κοινωνικό. Προχωράμε. Μια γρήγορη φωτογραφία. Αυτή είναι η κοινότητα Open Lab, στην οποία συμμετέχω. Είναι μια κοινότητα στα Τύρανα, πάρα πολύ ενεργή. Διοργανώνει το συνέδριο OSCAL, το οποίο είναι το πιο μεγάλο συνέδριο κοινοτήτων ελεύθερου λογισμικού στα Βαλκάνια αυτή τη στιγμή. Έχουν international speakers, αν δεν κάνω λάθος, από 15-19 διαφορετικές χώρες. Πάρα πολύ μεγάλο συνέδριο. Και αυτή είναι μια φωτογραφία που ήμουν τον Απρίλιο και έκανα ένα Web VR workshop στο Hackerspace του. Αυτή είναι η κοινότητα FOSIGIAN, κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με έδρα τη Σάμο. Είμαστε εδώ πέρα, έχουμε booth. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που μπόρεσε και μας έστειλε εδώ πέρα στην Αθήνα για να παρευρεθούμε στο συνέδριό σας. Έχουμε διάφορες παρουσιάσεις. Σήμερα θα μας μιλήσει ο Παναγιώτης ο Κεραμίδης. Τι ώρα είναι, Παναγιώτη? 4:30 ώρα έχουμε workshop πάνω στο Twine για να δείτε πώς μπορείτε να κατασκευάσετε μη γραμμικά παιχνίδια. Θα σας πει περισσότερο ο Παναγιώτης γι' αυτό. Και αύριο, αν δεν κάνω λάθος, στις 3:30 ώρα έχουμε ένα workshop για text editing με τον Vim Editor. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Μπορείτε να με βρείτε έξω. Έχουμε πάρα πολλά αυτοκόλλητα. Έχουμε το booth της κοινότητάς μας. Έχω αυτοκόλλητα για το Mozilla, κονκάρδες, bracelets κτλ. Πριν κλείσω, θα ήθελα να πω ότι οι κοινότητες στην Ελλάδα όχι απλά έχουν αρχίσει να πεθαίνουν, έχουν πεθάνει εδώ και αρκετά χρόνια οι κοινότητες στην Ελλάδα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Κατά την δικιά μου εντελώς προσωπική εκτίμηση, έχουν κάνει burnout οι προηγούμενοι contributors και δεν έχουν βρεθεί συνεχιστές. Κοιτάξτε λοιπόν εσείς να είστε οι συνεχιστές αυτών των προσπαθειών. Γιατί είναι κρίμα όλη αυτή η πρόοδος που έχει γίνει στη χώρα μας σε αυτά τα έργα όλα αυτά τα χρόνια να πάει χαμένη. Θέλουμε νέους συνεχιστές σε όλα τα έργα ελεύθερου λογισμικού. Κοιτάξτε λοιπόν να οργανωθείτε στο πανεπιστήμιό σας, με τους φίλους σας, να κάνετε κάτι, να ασχοληθείτε με ένα. Δηλαδή, αν είστε ειδικά, αν ασχολείστε και με τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Το ελεύθερο λογισμικό ανοιχτό κώδικα, είναι ένας τέλειος τρόπος να ξεκινήσει κάποιος, όχι μόνο σαν χομπίστας, αλλά να το δει και επαγγελματικά λίγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
ερώτηση. Α, αν θέλει κάποιο. Θα είμαι και έξω. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Πες τώρα, αν είναι κάποια καλή ερώτηση, γιατί όχι. Θα την ακούσω κι εγώ τώρα, ναι. Το ξεκινήσαμε. Πολύ ωραία, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε κι εμείς. Και περνάμε στην επόμενη παρουσίαση. Στην WSO2 πλατφόρμα, μόλις καταφέρουμε να συνδέσουμε σωστά τον υπολογιστή του.